Έπεσε η αυλαία για το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας που πραγματοποιήθηκε με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το απόγευμα της Κυριακής διεξήχθησαν αγώνες πάλης με κιουσπέτια, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Είμαστε στο τελευταίο μέρος των εκδηλώσεων. Είναι η πάλι, ξεκίνησε πριν από λίγο με μικρές κατηγορίες. Σε λίγο θα βγουν και τα γιουσπέτια. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύουμε να πάνε όλα καλά. Είναι καθιερωμένη πάλι. Έχετε τη δική σας έτσι ιστορία σε αυτό το πράγμα. Ναι, είναι το πανηγύρι. Χάνεται στα βάθη των αιώνων η αρχή του. Έχουμε αναφορά από τον 19ο αιώνα ότι γινόταν στο ίδιο μέρος σε εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και το χαρακτηριστικό είναι πάλι με τα κιουσπέτια. Παλαιστές από Ελλάδα και εξωτερικό σειραίουν κάθε χρόνο αναβιώνοντας ένα πανάρχιο λαϊκό άθλημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πάλι με τα παραδοσιακά κιουσπέτια, που είναι αναπόσπαστο στοιχείο στα μεγάλα τοπικά πανηγύρια και με ιδιαίτερα μακρά ιστορία στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια παράδοση στον Ομοσερών, τα λεγόμενα πανηγύρια που έχουμε και η παραδοσιακή πάλι. Είδατε, πήρατε λογικά πλάνα από τα μικρούλια, πεντάχρονα, καταπληκτική εικόνα. Εγώ ως Ολυμπιονίκης Σεραίος και ως προπονητής πλέον προσπαθούμε να αναβιώσουμε και να ανθίσει και πάλι το άθλημα της πάλης. Καλή επιτυχία να πω εδώ στο χωριό μου στην Ιγρίτα, στο πανηγύρι. Να δούμε και όλα τα υπόλοιπα χωριά, όπως κάποτε, που κάθε χωριό έκανε και το πανηγύρι του ή την παραδοσιακή του την πάλη. Αν θέλετε να σας πω και για τα κιουσπέτια, μπράβο, ναι. Δεν έχω παλέψει ποτέ με κιουσπέτι. Δυστυχώς δεν είχα ποτέ αυτή τη τιμή να παλέψω να αγωνιστώ με κιουσπέτι. Ωστόσο, οι ρίζες του είναι πάντα στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι αθλητές αλήφονταν με ελαιόλαδο και αγωνιζόντουσαν σε ανοιχτό στάδιο στο χώμα. Όσο το ζεις το άθλημα, τόσο νιώθεις και περήφανος. Και εμείς εδώ οι ΣΕΡΕ είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Επειδή παλεύουμε πολλά χρόνια με 25, γνωρίζουμε κάθε 25, πιστεύω σήμερα θα τα καταφέρουμε, πιστεύουμε. Τώρα θα δείξει μέσα στο σαλόνι μέσα την από πάνω. Πόσοι αθλητές είναι εδώ τώρα, αρκετοί? Από Τουρκία έφεραν 4 άτομα. Από Σκόπια είναι 4-8 και 4 Βουλγάρες και μετά είμαστε εμείς όλοι από εδώ. Οι Έλληνες, ναι. Από την Ελλάδα. Ναι. Οι ελληνικές συμμετοχές, ωραία. Ναι. Δύσκολο άθλημα ή πάλι? Με σου πω κάτι, με τα λάδια είναι οι πολύ δύσκολα. Επειδή πολύ γλιστράει πάρα πολύ, είναι πολύ επικίνδυνο, είναι, δηλαδή μην κρυπήσουμε, μην κάνουμε, αλλά εμείς γνωρίζουμε και δεν έχουμε ανάγκη, δεν μασάμε ότι οι Τούρκοι ή οι Βουλγάροι, εμείς δεν, όποιοι μπαίνουν μέσα, τους καθαρίζουμε όλους. Το πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου στην Ιγρίτα είναι από τα πιο γνωστά θρησκευτικά πανηγύρια, με επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή και από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι παλιά παλεύουν τα κρυσπέτια, όπως έχουμε στα λάδια, δηλαδή όπως τα. Και οι Τούρκοι δηλαδή που έρχονται είναι πολύ γεροί παλιστές. Γενικά έρχονται πολύ μεγάλοι αθλητές. Ναι, οι κατηγορίες είναι πάρα πολλοί δηλαδή. Και οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι και εμείς οι Έλληνες. Αλλά εντάξει, όλο δηλαδή το πανηγύρι ερχόμαστε να είναι πολύ ωραίο.